προσπαθούμε να σκαλοπατιάσουμε την Κίτη, να δημιουργήσουμε δηλαδή μικρούς αναβαθμούς μέσα στο ίδιο το ρέμα. Στην ουσία προσπαθούμε να βελτιώσουμε την υδρολογική ισορροπία των περιοχών που παρεμβαίνουμε. Στρεφόμαστε στην παράδοση γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει εκεί μια λαϊκή σοφία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο σήμερα. Η προσπάθεια είναι να ξαναβρούμε λίγο αυτή τη τεχνική που έχει εν πολλής ξεχαστεί και χαθεί. Μερικές φορές σκέφτομαι τι κάνουμε εδώ πέρα και μου φαίνεται πολύ παλάβο αυτό το πράγμα. Η ομορφιά του πηγάζει από τη λειτουργικότητά του. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου τις τελευταίες δεκαετίες είναι και αυτό της λειψιδρίας, το οποίο οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη η έντονη ζήτωση που βιώνουν τα συγκεκριμένα νησιά ως αποτέλεσμα της μεγάλης τουριστικής κίνησης που καταγράφεται ειδικά στον 21ο αιώνα. Ένας άλλος λόγος είναι προφανώς και οι επιπτώσεις που βιώνουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης των θερμοκρασιών, αλλά και της μείωσης των επιφανειακών υδάτων που μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η Σύφνος παλιά ήταν αρκετά αυτάρκης σε νερό. Το μαρτυράνε οι νερόμυλοι που υπάρχουν στις Ερκές, αλλά και το γεγονός ότι καλλιεργούσαν βαμβάκι και καπνό. Άρα λοιπόν υπήρχε άφθονο νερό για κτηνοτροφική και γεωργική χρήση, αλλά τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι η μάστευση του νερού από τις γεωτρήσεις, οι οποίες έχουν στερήσει από πηγάδια και από επιφανειακές ροές το νερό. Το νερό πάντα ήταν ένα αγαθό το οποίο δεν ήταν σε επάρκεια, δηλαδή δεν είχαμε πάρα πολύ νερό σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπως η Άνδρας π.χ. ή η Νάξος, και έτσι πάντα με φιδό, δηλαδή με στέρνες, με κάποιες φλές που λέγαμε εδώ, δηλαδή μικρές πηγές, μπορούσαμε και κάναμε τις δουλειές μας. Πηγαίναμε τη στάμνα στο πηγάδι, ήταν κάτι το οποίο με σεβασμό πάντα το αντιμετωπίζαμε. Η παλαιότερη χρήση του νερού γινόταν με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Υπάρχει το παράδειγμα της Πουλάτης. Εκεί υπήρχαν κανάλια τα οποία περνούσαν από όλες τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων και με εντελώς δημοκρατικό τρόπο ο καθένας, ανάλογα με την έκταση που καλλιεργούσε, είχε και το δικαίωμα να μαστεύει αυτό το ρέμα ανάλογη χρονική διάρκεια. Στη Σύφνο έχουμε, που δεν νομίζω ότι είναι μόνο Σύφνεϊκό, έχουμε ένα ρητό, σπίτι όσο χωρίς και γη όσο θωρείς. Νομίζω το λένε και σε πολλά άλλα νησιά. Ήτανε αξία αυτό στο παρελθόν. Τώρα είναι το αντίθετο. Τώρα θέλουμε να τον οικειοποιηθούμε το χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορούμε να κλείσουμε την παραλία για τον εαυτό μας. Αυτό είναι luxury για κάποιους. Νομίζω ότι η βασική διαφορά των τελευταίων ετών είναι η υπερβολική κατανάλωση. Με το κάπα κεφαλαίο, αν μπορώ να το πω. Κατανάλωση όλων των πόρων και δεν ξέρω, οτιδήποτε είναι διαθέσιμο. Καταναλώνεται πολύ περισσότερο από πριν. Δηλαδή κάποτε μας έφτανε η στέρνα μας για να περάσουμε το καλοκαίρι. Τώρα δεν μας φτάνει. Ο τουρισμός είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά, έτσι, γιατί είμαστε 2.700 άνθρωποι το χειμώνα. Αύγουστο μήνα είμαστε 25.000 στο νησί. Θα πρέπει αυτοί που έρχονται στο νησί και επισκέπτονται τα νησιά γενικότερα να προσαρμόζονται στον τόπο και όχι ο τόπος να προσπαθεί να ακολουθήσει αυτά που έχουν μάθει σε ένα αστικό περιβάλλον, ίσως ή σε κάποια περιβάλλοντα τα οποία το νερό είναι πολύ πιο άφθονο από ότι είναι σε ένα νησί.
Στη Σύφνο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε την τεχνική των λίθινων αναβαθμών. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 120 λίθινους αναβαθμούς σε δύο διαφορετικά ρέματα του νησιού. Έχουμε επιλέξει αυτά τα δύο ρέματα, τα οποία συλλέγουν το νερό της βροχής από τα ορεινά τμήματα του νησιού, πριν καταλήξουν στο ρέμα των Καμαρών. Σαν οργανισμός, το Μεντίνα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο νησιών στα οποία θα επανεφεύρουμε μία πρακτική διαχείριση των εντατικών πόρων η οποία βασίζεται στο ίδιο το περιβάλλον, δηλαδή είναι μία λύση βασισμένη στη φύση. Και στην ουσία αποτελεί μία λύση που προστατεύει το τοπίο και δεν το αλλοιώνει. Μέχρι σήμερα το Μεντίνα έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλα τρία νησιά. Στα Κύθυρα, την Πάρο και την Ίω. Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι δημιουργούσαν αναβαθμούς ανάσχεσης της ροής του ρέματος με τις πέτρες που υπήρχαν διαθέσιμες. Η λίθινη αναβαθμή είναι μια πολύ απλή πρακτική. Ουσιαστικά βασίζεται στην μέθοδο της ξερολιθιάς. Μια τεχνική που έχει ξεκινήσει πριν πάρα πολλά χρόνια και κατέληξε κάπως να αναγνωριστεί και από την UNESCO αλλά και από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άμα καθίσουμε και δούμε ειδικά τα κυκλαδίτικα νησιά, όχι μόνο όμως, αλλά ειδικά τα κυκλαδίτικα νησιά, αυτό που θα παρατηρήσουμε στο τοπίο είναι αμέσως η αναβαθμή. Αυτή η αναβαθμή είναι μια σχέση ανθρώπου με τη φύση. Η Σύφνος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε. Γιατί είναι ένα νησί, ένας τόπος, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί κάθε σπιθαμή γης με αυτόν τον τρόπο, χτίζοντας ξερολιθιές, αναβαθμίδες, φτιάχνοντας λουρίδες για να καλλιεργείται η γη. Σήμερα έχουμε ζητήματα, κλιματική κρίση, λειψιδρία, σοβαρά θέματα, τα οποία προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Αν κοιτάξουμε στο παρελθόν, θα βρούμε τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Η λίθινη αναβαθμή είναι μία από αυτές τις τεχνικές. Ο ρόλος των λίθινων αναβαθμών είναι να σκαλοπατιάζουν την κήτη των ρεμάτων, στην ουσία να επιτρέπουν στο νερό να περάσει στο υπέδαφος και να ενισχύσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι κατασκευές οι οποίες φτιάχνονται εν ξηρό, δηλαδή χωρίς τη χρήση κονιάματος, σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα εποχικά ρέματα, έτσι ώστε να έχουν τρεις βασικούς ρόλους. Ο πρώτος είναι να μειώνουν την ταχύτητα ροής όταν ξεκινάει μια βροχόπτωση, είναι συνεχόμενη και πόσο μάλλον αν είναι μεγάλη βροχόπτωση. Μειώνουν λοιπόν την ταχύτητα ροής. Δεύτερον, καθυστερεί έτσι το νερό, οπότε έχει το χρόνο αναλόγως και το υπέδαφος να καθιζάνει και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, τον υδροφορέα. Και τρίτον, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, όταν γίνονται πολλοί αναβαθμοί σε διάφορα ρέματα και σε όλο το σύστημα, ας πούμε, των ρεμάτων, βοηθούν στην αντιμετώπιση της πλημμύρας. Είναι κατασκευές οι οποίες είναι low-tech, είναι smart, είναι όλα αυτά που χρειαζόμαστε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, την κλιματική αλλαγή. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος που η πρώτη ύλη, ο φυσικός μας πόρος, η πέτρα, βρίσκεται εκεί. Τον συλλέγουμε, τον συγκεντρώνουμε σε ένα σημείο που θέλουμε να κάνουμε, που είναι ιδανικός για αυτή την κατασκευή. Έχει δηλαδή στις δύο όχθες ένα σταθερό έδαφος ή βράχο για να θεμελιώσουμε τον αναβαθμό. Ξεκινάμε κατέρθον και σιγά σιγά προσπαθούμε να εφαρμόζουν οι πέτρες πολύ καλά η μία με την άλλη, να είναι ισοϊψείς ή να, αν υπάρχει ανομοιομορφία στο έδαφος, να είναι τέτοιες ώστε να έρχονται στο ίδιο ύψος, στο τέλος τους και πάντα να συγκλίνουν με μια μικρή καμπύλη, ένα μικρό τόξο που κοιτάει προς τη μεριά που έρχεται το νερό. Κάνεις την εξόρυξη της πέτρας. Πολλές φορές χρειάζεται να τη χτυπήσεις κιόλας, να τη διαχειριστείς έτσι ώστε ή να τη μοιράσεις στη μέση
ή ξέρω αν έχει κάποια μύτη να έχεις μια επιπεδότητα σε κάποιες επιφάνειες, γιατί ο σκοπός είναι να ξεκινήσεις από τις 45 μοίρες, εδώ είναι οι βάσεις, και αυτό να το κλείσεις, έτσι ώστε να έχεις τις τάσεις στα ακριανά, το νερό έρχεται από εδώ και αυτό λειτουργεί σφίγγι, δηλαδή ας πούμε έτσι λειτουργεί. Οπότε το νερό όταν θα έρθει θα έχει την τάση να σπρώχνει αυτό το τόξο και να κλειδώνει ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να μένει εκεί για πάντα ή για όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί χρειάζεσαι εργαλεία κυρίως σκαπτικά, δηλαδή θες ένα κασμά, ένα σκεπάρνι που είναι πάντα δίπλα σου, χρειάζεσαι ένα πετρόσφυρο, κάτι πρέπει να κάνεις. Αυτά είναι βασικά, κασμάς, σκεπάρνι για χώματα και αυτά και ένα πετρόσφυρο χρειάζεται. Υπάρχει ένας μάστορας που καθοδηγεί τη δουλειά και οι υπόλοιποι στην αρχή βοηθάμε, δηλαδή ο μάστορας εξηγεί πώς δουλεύουν τα εργαλεία, εξηγεί πώς θα γίνει η κατασκευή και δίνει οδηγίες, δείχνει κάποια πράγματα, κάνει μια επίδειξη και μετά τα παιδιά που μαθητεύουν κοντά του εφαρμόζουν τις τεχνικές αυτές και στη συνέχεια τους διορθώνει, τους βοηθάει. Ξεκινάμε δηλαδή με τον άχιο μάστορας πρωτεύοντα ρόλο στην κατασκευή και σιγά σιγά μαθαίνοντας και η υπόλοιπη ομάδα ο μάστορας όλο και περισσότερο αποσύρεται και παίρνει ένα ρόλο ας πούμε έτσι δασκάλου. Με το να έχεις κάποιον έμπειρο δίπλα σου να σου κάνει έτσι μικροαλλαγές για το πώς στέκεις και το πώς χρησιμοποιείς κάτι, τελικά μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά κάποια εργαλεία. Θα έλεγα ότι αυτό με έχει βοηθήσει πιο πολύ απ' όλα. Η διάρκεια του έργου και οι αναλλαγές στις ομάδες. Το ότι δουλεύουμε δηλαδή με διαφορετικούς μάστορες κάθε εβδομάδα, με διαφορετική σύνθεση ομάδας. Επίσης, πολύ βοηθητικό. Αυτό που κάνουμε, εγώ έχω καταλήξει ότι έχει κάποιο νόημα. Και νομίζω ότι μπαίνει πολύ εύκολα ο μαθητευόμενος εισαγωγικά στο κλίμα. Κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί με την πρώτη ματιά να μην φαίνεται επιμελημένο. Γιατί δεν είναι η πέτρα η λαξευμένη, αυτό ξέρεις, να είναι αισθητικά ας πούμε με κάποια μέτρα. Αλλά από τη στιγμή που θα το κάνεις σωστά και γερό, είναι και όμορφο. Μερικές φορές μπορεί να γελάμε με αυτό, ότι που έχουμε έρθει στη μέση του πουθενά σε ένα ρέμα και παλεύουμε με τις πέτρες. Αλλά σίγουρα αυτό που κάθε φορά παρατηρώ είναι ότι όλα τα παιδιά το γουστάρουν πάρα πολύ. Στο τέλος είναι όλοι και όλες πολύ ευχαριστημένοι. Καθόμαστε λοιπόν τώρα σε έναν λίθινο αναβαθμό που μόλις έχουμε φτιάξει. Από πίσω μου ακριβώς περνάει ένα μονοπάτι. Άρα τι έχουμε πετύχει εδώ πέρα, έχουμε πέριξ του μονοπατιού, το οποίο το περνάνε επισκέπτες, μπορεί ξένοι, μπορεί όμως και ντόπιοι. Έχουμε ένα σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος πια. Ένα λίθινο αναβαθμό που δημιουργεί ένα λιμνίο όταν θα βρέξει. Άρα στο σήμερα πια, πέρα από ό,τι άλλο μπορεί να εξυπηρετεί ένας λίθινος αναβαθμός, είναι και ένα αισθητικό ουσιαστικά σημείο που δημιουργείται. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια έργα βοηθάνε περισσότερο στον κόσμο να έρθει κοντά εκεί που πρέπει να πάει, δηλαδή στον τόπο του, να έρθει σε επαφή με τα ρέματά του, με τη φύση του κτλ. Είναι σημαντικό να ερχόμαστε σε επαφή με τις ρίζες, με τις αρχές, οι οποίες να δούμε τα μικρά έργα, το πόσο δύσκολο είναι και πόσο κόπος χρειάζεται για να συσσωρευτεί το νερό, ή τη λειτουργία της φύσεως. Η παραδοσιακή γνώση, αυτή τη γνώση που γνώρισα εγώ ως παιδί, γιατί είμαι συφνιός τα τελευταία 65 χρόνια, αυτή η γνώση που έμαθα από τους παλιούς συφνιούς, δυστυχώς στους σύγχρονους, τους δικούς μου, ξεφτίζει, στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους
είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Άρα λοιπόν έχουμε χρέος να διατηρήσουμε αυτή τη γνώση και να τη μεταλαμπαδεύσουμε και στους δικούς μας μαθητές, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, αλλά και στα άλλα νησιά.